Εντός ενός μηνός από την ειδοποίηση της εφορίας ότι χρεωθήκατε με το ΕΤΙΔΕ ποσό 500 ευρώ, μπορείτε να υποβάλλετε 4 σελίδες έτοιμο δικόγραφο που έχουμε εμείς, χωρίς δαπάνη, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για την ανάκληση της επιβολής, δεδομένου ότι η επιβολή έγινε με βεβαίωση όχι δημόσιας αρχής. Η βεβαίωση φόρου γίνεται μόνο με την επιβολή μέσω δημόσιας αρχής. Η ΔΕΗ δεν είναι δημόσια αρχή. Με συνάντησε στην Αργυρούπολη προχθές ένας πολιτικός μηχανικός και επειδή με γνώρισε, μου λέει, έχω να δεις, δεν τα φτιάχνουν επίτηδες. Τι πάνε να πει επίτηδες, αφού θέλουν να μαζέψουν φόρους, λέω, να πληρώσουν κτλ. Όχι, μου λέει. Δεν τις φτιάχνουν τις εφορίες, να μην τα φτιάχνουν επίτηδες. Γιατί, μου λέει, θέλουν να φτιάχνουν τους δικούς τους. Άμα τα ρυθμίσουν, μου λέει, δεν θα μπορούν να μην πληρώσει ο δικός μας και να πληρώσει ο άλλος. Και η τακτοποίηση και τις βάσεις του ΙΚΑ, αγαπητή κυρία, αγαπητή φίλε, είναι και συνάρτηση και αυτού του πράγματος. Διότι, εάν ο υπουργός ή ο εισαγγελέας μπορεί να μπει στο κομπιούτερ του ΙΚΑ και να δει αυτούς που καθυστερούν τις οφειλές και να τους τραβήξει κατευθείαν για φυλακή, δεν θα μπορεί ο Σπυρόπουλος ή ο υπουργός του ΠΑΣΟΚ ή του Αλλού κτλ. Να πει του Σπυρόπουλου, αυτόν άστονε, θα τον κάνουμε μετά. Αυτόν άστονε, θα τον κάνουμε μετά. Καταλάβατε γιατί δεν τακτοποιείται το θέμα στη χώρα, να πω. Αυτός είναι ο λόγος. Ιδιωτική διαχείριση από τους 300 εκλεγμένους της χώρας. Είπε ο Δημήτρης ο Τσάτσος, ο καθηγητής, ο συνταγματολόγος που πέθανε πρόπερση, ότι μετατρέψαμε τα δημόσια σε ιδιωτικά. Και αυτό συναρτάται ακριβώς με τη δεδηλωμένη ότι θα μας κρίνετε τις επόμενες εκλογές και τότε αυτοί που θα βγουν θα πούνε δεν τα κάναμε εμείς, τα κάνανε οι άλλοι. Υπάρχει διαβλητότητα στη δικαιοσύνη. Υπάρχει μεγάλη ελαστικότητα. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ελαστικότητα στον τρόπο που εφαρμόζεται η δικονομία. Και το κάνω πιο συγκεκριμένα. Το Ινστιτούτο Καταναλωτών έχει αποφανθεί γραπτά από την εποχή που ήταν ο Πετσάλικος Υπουργός Δικαιοσύνης, σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου της πολιτικής οικονομίας που αφορά την απόρριψη του δικογράφου για λόγους αοριστείας. Δηλαδή, πάτε εσείς στο δικηγόρο σας. Ο δικηγόρος δεν έχει μπλοκάκι με αντίγραφο για να σας κόψει το πρώτο και να σας πει αυτά τα έγγραφα θέλω για να συντάξω το έγγραφό σου και να μην είναι αόριστο το δικογραφό σου για να μην απορριφθεί λόγω αοριστείας. Δεν έχει τέτοιο μπλοκάκι. Ούτε και οι γιατροί έχουν, όπως ξέρετε. Δεν έχει προδιαγραφές, δηλαδή. Δεν υπάρχει προδιαγραφή στη σχέση του πελάτη προς τον δικηγόρο. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να δεχθεί αμιλητή και χωρίς επιφυλάξεις τις υποδείξεις του δικηγόρου, διότι έφερε στον δικηγόρο όταν δεν είχε άλλο τρόπο να λύσει το πρόβλημά του. Καταλαβαίνετε. Είναι το τελευταίο αποκούμπι μετά από το οποίο, αν το αρνηθεί ή αν το αμφισβητήσει, δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά πιάσει την καραμπίνα και να αρχίσει να πυρομολεί. Είναι τέτοια τώρα, εντάξει. Έγινε χθες στα σφακιά. Το σταματήσανε στον δρόμο, του σπάσανε την τζαμαρία, προσπαθεί να βουτήξει την καραμπίνα από το διπλανό κάθισμα για να του πυροβολήσει και ο άλλος από το άλλο παράθυρο του τράβηξε μία και τον διέλυσε, να πω. Άρα λοιπόν, μετά το δικηγόρο, δεν μπορείς να παραπονεθείς, παραπονιές στο Θεό. Τι σημαίνει λοιπόν, εάν ο δικηγόρος δεν προσέξει και το δικόγραφο είναι αόριστο, ο δικαστής λέει για τους κάτωθι λόγους η αγωγή κρίνεται αόριστη και απορρίπτεται για λόγους αοριστείας. Αυτό λοιπόν είχαμε ζητήσει τότε. Πάνε τα λεφτά για τον δικηγόρο, πάνε τα λεφτά για τα... Ξανά δικόγραφο. Για τα διάφορα χαρτιά. Ξανά, ναι, ξανά, μάνα, και να έχεις χρόνο μπροστά σου και να ζήσεις. Θέλω να σας πω ότι εγώ μετά από 14 χρόνια στην προσωπική βάση για τα νοσήλια της συγχωρεμένης της γυναίκας μου βγήκε απόφαση προχτές, μετά από 14 χρόνια. Μετά από 14 χρόνια με ρωτήσατε αν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη με την προϋπόθεση ότι θα έχω άπειρο χρόνο ζωής. Ο δικαστής δικάζει σαν τρένο. Αναγκαστικά τον αναγκάζει η δικονομία να πάει εκεί που τον αναγκάζει. Εάν δεν πάει, θα κριθεί στον επόμενο βαθμό, στο εφετείο ή στον αεροπάγο. Και θα ξαναγυρίσει και θα ξανακριθεί. Εάν αυτή η κύκλη είναι μεγάλη, κρίνεται ως άδικη δίκη και θα δικαστεί το ελληνικό δημόσιο
για άδικη δίκη. Στην περίπτωση που απειλείται το ελληνικό δημόσιο και επειδή έχουν επιβληθεί αρκετές ποινές για άδικη δίκη, είναι υποχρεωμένο το δημόσιο να ελέγξει και τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη. Η εμπιστοσύνη που λειτουργεί στη δικαιοσύνη είναι συναρτημένη με πολλές παραμέτρους.